Άσπρος καπνός βγήκε από την Τράπεζα Κύπρου μετά από την πεντάωρη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και το οργιώδες παρασκήνιο των τελευταίων ημερών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο. Όλες οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες. Βρέθηκε η χρυσή τομή. Ξεκινούμε επαφές με θεσμικούς και άλλους επενδυτές για πιθανή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τελικά να προχωρήσει με βάση τα χρονοδιαγράμματα της επιστολής Γιωρκάτζη, τα οποία όμως μπορούν να διαφοροποιηθούν για λίγες ημέρες. Συγκεκριμένα, η χρυσή τομή, η οποία έτυχε επεξεργασίας και κατά την πρωινή δύο-ώρη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας με τη διοικήτρια της Κεντρικής, προβλέπει ότι περί τα μέσα του μήνα θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών. Σε πρώτη φάση θα κατατεθούν προσφορές από τους υφιστάμενους μετόχους και τους νέους υποψήφιους θεσμικούς επενδυτές. Με βάση τις προσφορές που θα κατατεθούν, θα καθοριστεί και η τιμή έκδοσης. Όσοι επενδυτές καταθέσουν προσφορά μεγαλύτερη από την τιμή έκδοσης, θα μπορούν να επιλεγούν. Προτεραιότητα μεταξύ αυτών θα έχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η διαδικασία αυτή υπολογίζεται να ολοκληρωθεί στις 25 του μήνα, οπότε και θα αρχίσει η δεύτερη φάση. Οι υφιστάμενοι μετόχοι στην πρώτη έκδοση θα έχουν σαφώς προτεραιότητα. Άρα έχουν προτεραιότητα στην πρώτη φάση και έχουν και 20% το clawback, όπως ονομάζεται, δηλαδή δικαίωμα στη δεύτερη φάση μέχρι 20%. Η δεύτερη φάση, που θα είναι μια κλειστή διαδικασία που θα αφορά αποκλειστικά τους υφιστάμενους μετόχους, προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 8 Αυγούστου, ενώ δεν αποκλείεται να δοθεί παράταση λίγων ημερών. Θετικά βήματα μπροστά για την Τράπεζα Κύπρου, θετικά βήματα για την Τράπεζα Κύπρου και για την οικονομία γενικότερα. Ως γνωστόν, τη διαδικασία διερεύνησης επενδυτικού ενδιαφέροντος θα αναλάβουν 4 ανάδοχοι ξένοι οίκοι. HSBC, Global Book Runners ονομάζονται, Credit Suisse, Deutsche Bank και VTP Capital. Jeffries. Jeffries δεν είναι μέσα στους ίδιους. Περί τα μέσα Αυγούστου αναμένεται να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Κύπρου.